Χωρίσουν, έρχεται πολυνομοσχέδιο την άλλη εβδομάδα στη Βουλή, που θα ψηφιστεί κιόλα την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τη διαδικασία ακόμα. Εξαρτάται προφανώς από την ημερομηνία. Τι θα έχει μέσα το πολυνομοσχέδιο? Ό,τι δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο και χρειάζεται νομοθέτημα από τα 15 προαπαιτούμενα θα είναι μέσα εκεί. Δηλαδή από τα ασφαλιστικά του Κατρούγκαλου μέχρι τις αποκρατικοποιήσεις ζητήματα που είναι σε κρεμότητα, κόκκινα δάνεια στα Θάκη, ναι. Μέχρι ενέργεια σκουρλέτη. Ό,τι χρειάζεται. Αυτό δεν θα είναι μόνο μέρη ενέργεια το πολυνομοσχέδιο. Όχι βέβαια, συμφωνημένα όλα. Όχι, απλά το λέω με αφορμή την υπόθεση του νομοσχεδίου Φίλη, που εκεί υπήρξε μια εμπλοκή. Ναι, υπάρχει μια εμπλοκή γιατί έχει φτιάξει αυτή την. Φανταστείτε ότι η συζήτηση για το απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων είναι αν η τριμελής επιτροπή που υπάρχει τώρα, η οποία είναι ένας από τη ΓΕΣΕ, ένας από τη ΣΕΒ και ένας από το Υπουργείο, αν θα συνεχίσει να τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού. Ο κύριος Φίλης έκανε κάτι πιο προχωρημένο. Έβαλε 4 συνδικαλιστές και ένα διευθυντή Υπουργείου να εγκρίνουν τις απολύσεις σε μια, αν είναι εύλογες απολύσεις, σε μια ιδιωτική εταιρεία όπως είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Δηλαδή έβαλε 2 από την ιδιωτική εκπαίδευση, 2 από τη δημόσια εκπαίδευση, συνδικαλιστές, επαναλαμβάνω, και έναν διευθυντή Υπουργείου. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι τέτοιο. Αυτή η συζήτηση είναι, τι να σου πω, είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν υπάρχει. Ο ίδιος επιμένει, θεωρεί ότι η παιδεία είναι κάτι διαφορετικό, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι το αντικείμενο των εκπαιδευτηρίων διαφορετικό, αλλά ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης εννοείται ότι εντάσσεται στη λειτουργία μιας κοινής επιχείρησης, όπως για παράδειγμα έχει πολλά χαρακτηριστικά διαφορετικά μια κατασκευαστική εταιρεία, λέω εγώ, έτσι, εν τούτης οι εργαζόμενοι της τελούν υπό του ίδιου δικαίου που ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γράφεται και η παιδεία είναι αυτή που είναι όμως, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι υπό τον έλεγχο του συνδικαλισμού και του φοιτητικού. Γράφεται και λέγεται, Γιάννη και Αντώνη, ότι ενώ μεν σε πολιτικές, φορολογικές, κοινωνικού κράτους και άλλες, η κυβέρνηση αυτή δεν φαίνεται να επιδεικνύει ιδιαίτερα αριστερά αντανακλαστικά, σε πολιτικές που αφορούν στον έλεγχο ορισμένων αγορών ή βιομηχανιών, όπως λέγονται, Φερρυππίν, στον τύπο, αλλά τώρα και σε ό,τι έχει να κάνει με την ιδιωτική εκπαίδευση, επιδεικνύει αντανακλαστικά κεντρικών οικονομιών. Ότι εγώ θα σε ρυθμίσω όπως ακριβώς θέλω εγώ, αφήνοντας στην άκρη το τι θεωρείται ελευθερία σε ένα αστικό δημοκρατικό πλαίσιο και θέτοντας δικούς μου κάποιους.